Μαζί μας ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ Σταυρού, ο νέος πρόεδρος, ο κύριος Νίκος Μαραγκόπουλος. Κύριε Μαραγκόπουλε, μια νέα σεζόν, αυτή τη φορά όχι ως ποδοσφαιριστής αλλά ως πρόεδρος. Τι ήταν αυτό που σας όθησε να αναλάβετε την ομάδα και να ενωθείτε με την προηγούμενη διοίκηση? Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην πρώτη επίσημη της ομάδας μας. Όσο για την ερώτηση που μου έκανες, πιστεύω ότι μια κατηγορία επάνω είναι ένα σημαντικός λόγος να ενεργοποιηθούν και άλλοι παράγοντες και επαγγελματίες της περιοχής για να βοηθήσουμε την προσπάθεια των παιδιών στη νέα κατηγορία. Ο κόσμος... Να μην ξεχνάμε κιόλας ότι η θέση του ΠΑΟΚ Σταυρού είναι σε αυτή την κατηγορία. Όταν έπαιζα εγώ μπάλα ήμασταν πάντα στην Α κατηγορία και πιστεύω ότι όχι μόνο θα διατηρηθούμε στην κατηγορία, θα πρωταγωνιστήσουμε κιόλας. Ο κόσμος με τον εθνικό σοχό στον Παράζ ήταν ένας από τους λόγους που σας όθησε ακόμα περισσότερο για να αναλάβετε? Δεν θα το έλεγα αυτό, γιατί ο κόσμος είναι τις περισσότερες φορές κοντά στην ομάδα. Απλά αυτό ήταν ένα έναυσμα, θα έλεγα, για να προσπαθήσουμε και άλλοι να έρθουμε ακόμα πιο κοντά. Ο κόσμος ήταν υπέροχος, καταπληκτικός και πιστεύω ότι θα μας στηρίξει και στην καινούργια χρονιά. Με το γήπεδο τι γίνεται, Πρόεδρε? Το γήπεδο, από ό,τι βλέπετε, οι εργασίες προχωράνε. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα σκαψίματα, έρχονται χώματα. Πιστεύω ότι ο τεχνητός χλωροτάπητας θα πέσει σε 10 με 15 μέρες, οπότε μέχρι τις 10-15 Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμο το γήπεδό μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν τυχόν δεν είναι έτοιμο το χορτάρι για την πρώτη επίσημη της ομάδος μας στην κατηγορία, έχουμε ήδη έρθει σε συνεννόηση με τα Βρασνά και θα μας δώσουν το γήπεδο να αγωνιστούμε μία, αν μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη φορά, στο γήπεδό τους. Υπάρχει κάποια σκέψη για κάποια άλλη αλλαγή ή σε διοικητικό ή σε αγωνιστικό επίπεδο? Όχι. Αν σκέφτεστε κάτι, οτιδήποτε, κάποια αλλαγή ή κάποια... Διοικητικό. Ναι, ή προς τα αφαίρεση, κάτι μες στο γήπεδο, κάτι που θα αλλάξει φέτος? Όχι, δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα, έτσι όπως είδε το γήπεδο. Έτσι θα είναι και τώρα, απλά θα είναι πάρα πολύ καλό. Ή στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας, έτσι, κάποια αλλαγή ή κάτι? Ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας είναι μια ερώτηση τώρα, στην οποία πιστεύω ότι θα λειτουργήσουμε λίγο πιο επαγγελματικά. Έτσι πιστεύω θα λειτουργήσουμε. Πλέον και η κατηγορία είναι τέτοια η οποία μας σωθεί να λειτουργήσουμε έτσι. Πιστεύω ότι σε συνεργασία με την προηγούμενη διοίκηση, η οποία είναι κοντά μας, σε πλήρη απαρτία θα έλεγα, πιστεύω ότι θα το πάμε ακόμα πιο καλά. Ευχαριστούμε μαζί μας τον Δημήτρη Καρπούζη, Γενικός Αρχηγός του ΠΑΟΚ Σταυρού πλέον. Δημήτρη, πέρσι ήσουν πρόεδρος, φέτος Γενικός Αρχηγός. Τι αλλάζει φέτος για τον ΠΑΟΚ Σταυρού, τόσο διοικητικά αλλά και αγωνιστικά? Καταρχήν, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε να καλύψετε την πρώτη προπόνηση της ομάδας μας. Πλαισιώθηκε το περσινό συμβούλιο με αξιόλογους ανθρώπους, γύρω στους 5-6. Κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια. Καταφέραμε πάρα πολλά πέρσι. Καταφέραμε να ανεβάσουμε την ομάδα στην Α κατηγορία και ευελπιστούμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα φέτος. Ποιος είναι ο στόχος της φετινής σεζόν? Ο στόχος ο φετινός είναι να παίξει η ομάδα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, να έρθει ο κόσμος πάλι όπως και πέρσι να δει την ομάδα και να το ευχαριστηθούν τα παιδιά, κυρίως οι ποδοσφαιριστές, αλλά και ο κόσμος που θα έρθει να δει την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Έχουμε μαζί μας τον Κώστα Αγιάμα, αντιπρόεδρο και υπεύθυνο Ακαδημιών του ΠΑΟΚ Σταυρού πλέον, με την εκλογή της νέας διοίκησης. Κύριε Αγιάμα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Υπεύθυνος της Ακαδημίας. Νέος ρόλος για εσάς στην ζωή σας. Βασικό κομμάτι της ομάδας του ΠΑΟΚ Σταυρού πλέον. Θα προσπαθήσουμε με συνεργασία με όλο το Συμβούλιο να αναβαθμίσουμε όσο γίνεται το δυνατό της Ακαδημίας, γιατί είναι βασικό, γιατί είναι το φυτώριο της ομάδας. Προσπαθήσουμε να βγάλουμε παίχτες. Πέρσι η ομάδα έχει γύρω σε 75 παιδιά. Ο σκοπός μας είναι να τα πάμε πάνω από 100 παιδιά. Οργανωμένα, όμορφα και βαδίζουμε όσο το δυνατόν πιο σοβαρά στο στόχο μας. Ποια ήταν τα πρώτα μηνύματα του κόσμου με το που αναλάβατε τη διοίκηση του ΠΑΟΚ Σταυρού? Θετική ανταπόκριση του κόσμου. Βέβαια, λίγο, εντάξει, είναι η εποχή περίεργη, αλλά πιστεύω και ευελπιστώ ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Θα μας βοηθήσει και ο κόσμος και οι επαγγελματίες και είπαμε, είμαστε ενωμένοι, είμαστε ένα συμπαγές συμβούλιο με αρκετά άτομα. Ευχαριστούμε πολύ. Μαζί μας ο Λάζαρος Επανομήτης, πρώην Γενικός Αρχηγός του ΠΑΟΚ Σταυρού, νυν Λάζαρε υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων. Τι αλλάζει στον ΠΑΟΚ Σταυρού με την εκλογή της νέας διοίκησης, μιας και ενωθήκατε πλέον, έτσι? Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που είστε και φέτος κοντά μας και καλή χρονιά να έχουμε. Εντάξει, έχουμε μια καινούργια διοίκηση, έχουμε καινούργιο πρόεδρο. Εμείς συνεχίζουμε αυτό που ξεκινήσαμε και πέρσι να κάνουμε και ο πρόεδρος θα δώσει
θα δείξει το δρόμο που θα τραβήξει η ομάδα. Και εμείς από κοντά του θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Νιώθετε πιο δυνατοί πλέον που είστε ακόμα περισσότερα άτομα? Σίγουρα νιώθουμε πιο δυνατοί, γιατί οι ομάδες πάντα θέλουν άτομα για να τις ακολουθούν και χρειάζονται σε πολλά πόστα. Οπότε και εμείς νομίζω ότι φέτος είμαστε πολύ δυνατοί. Μπήκαν και άλλα άτομα αξιόλογα πολύ στη διοίκηση της ομάδας και νομίζω ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι.